Ετωνακανόνες και Βρυτάνες και Ξηρομερίτες, το συντονιστικό του αγώνα για τον δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι σας καλωσορίζει σήμερα στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση, η οποία πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, ένα ηχηρό όχι απέναντι στα όχι των εκάστοτε κυβερνήσεων. Όπως βλέπετε και στο πανό εδώ, το οποίο έχει αναρτηθεί εδώ και 2 χρόνια, Αγρίνιο Καρπενήσι, δρόμος Καραμανιόλα. Σε 30 χιλιόμετρα δρόμου, 57 εικονίσματα. Πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιος εθνικός δρόμος. Πουθενά. Πριν πάμε λοιπόν στο διαδικαστικό και δώσουμε το λόγο, το ποιοι είναι σήμερα μαζί μας, θα παρακαλούσα να έχουμε λιγάκι τον κατάλληλο με ποιους είναι σήμερα μαζί μας εκπροσώπους, να μην ξεχάσουμε κανέναν. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση από τον Πρόεδρο Εμπόρων και Επιχειρηματιών, τον κύριο Σωκράτη Κωστίκογλου. Στη συνέχεια θα καλέσουμε στο βήμα τους βουλευτές που είναι παρόντες εδώ, τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των φορέων. Σήμερα κάτι πρέπει να βγει από αυτή τη συνάντηση που έχει μείνει ως εκκρεμότητα εδώ και 2 χρόνια. Μαζί μας είναι. Ξεκινάμε από τα δύο. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Σαμπάρας. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Εσταρακά, που η συνάντησή της με τον Σταϊκούρα προκάλεσε λίγο όλη αυτή τη σημερινή αναστάτωση. Δήμαρχη. Ο Δήμαρχος Αγρίου Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Δήμαρχος Αγράφων, ο Αλέξης Καραμπίκης. Ο Δήμαρχος Ξηρομέλου, ο κ. Τρενταφυλάκης. Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΤΕΟ, κ. Λίνος Μπρέτσας. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Τσιχριτζής. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, κ. Κωνσταντίνος Ζώης. Οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου και Αγράφων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων και των δύο των πόλεων και των Δήμων, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του Δικαιωρικού Συλλόγου, κ. Νικάκης. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Αγραφιώτης. Ο Πρόεδρος του Διατηρητικού Συλλόγου, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, κ. Νικολέτας. Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων, ο κ. Χρήστος Κωνστακόπουλος. Τσάρκος, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, ο κ. Κούρτης, οι αντιπρόσωποι του Ταξί, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν απολωτριωθεί τα κτήματά τους, μαζί μας είναι. Επίσης, η Πρόεδρος του Συλλόγου των Λακανάνων Γυναικών, από το Ιδωσού, το εκπροσωπεί η κυρία Παπαγιάννου. Και όποιον άλλο ξέχασα, να μου το πείτε τώρα. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην τοποθέτηση του κ. Κωστίκογλου και μετά θα κάνουμε τοποθετήσεις βουλευτών και δημάρχων και εκπροσώπων που εμπλέκονται άμεσα. Καλημέρα και από μένα. Είναι πολύ ευχάριστο σήμερα ότι ανταποκριθήκατε όλοι στο κάλεσμα του συντονιστικού οργάνου, το οποίο ξεκίνησε πριν ακριβώς 2 χρόνια με πρωτοβουλία ενεργών πολιτών της πόλης μας. Και εκ μέρους του συντονιστικού οργάνου, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που αφορά τον δρόμο Αγρίνιο Καρπενήσι. Η συμμετοχή σας και η παρουσία σας στη συγκέντρωση δείχνει και τη στήριξή σας στην προσπάθεια που ξεκίνησε ακριβώς εδώ και 2 χρόνια με πρωτοβουλία ενεργών πολιτών των περιοχών μας και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με μια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Αγρίνιο, όπου αναδείξαμε την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου οδικού δικτύου που θα συνδέσει τη Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα με τον δρόμο Πλατιγιάλη-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία. Σε εκείνη τη συγκέντρωση συμφωνήσαμε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θεσμικοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών φορέων των περιοχών μας και του συντονιστικού οργάνου, για να προχωρήσουμε στις συναντήσεις με τους εκπροσώπους της τότε κυβέρνησης για να τις μεταφέρουμε το αίτημα όπως αυτό διατυπώθηκε και αποφασίστηκε στη συγκέντρωση εκείνη.
Πέρασαν 2 χρόνια από τότε και οι ενέργειες αυτές, έτσι όπως αποφασίσαμε να τις κάνουμε, δεν προχώρησαν. Εκτός από ορισμένες μεμονωμένες παρεμβάσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων μέχρι και πολύ πρόσφατα. Το συντονιστικό όμως όργανο συνέχισε σε αυτά τα 2 χρόνια να επαναφέρει σε τακτικά διαστήματα το θέμα αυτό, εστιάζοντας πλέον στο αίτημα για την κατασκευή μέρους του συνολικού άξονα που αφορά το δρόμο Αγρίνιο-Καρπενήσι. Και έκανε παρεμβάσεις όποτε αυτό έκρινε ότι πρέπει να κάνει και να πιέσει με βάση βέβαια τις δυνατότητες που έχει, ώστε να τεθεί και να σταλεί εκ νέου το αίτημα για τον δρόμο. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ σε μια κίνηση διαμαρτυρίας, απαντώντας με ναι στην κατασκευή του δρόμου και ταυτόχρονα στέλνοντας το μήνυμα στην πολιτεία ότι δεν μπορεί να αγνοεί και να διαφορεί στο αίτημα που διατυπώνουν οι πολίτες 2 όμορων νομών, όπως άλλωστε την αδιαφορία αυτή έδειξαν και όλες οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα το 2024 η χώρα μας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να μην έχει στις περιοχές μας ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο το οποίο θα συνδέει 2 όμορους νομούς, και το υπάρχουν σήμερα οδικό δίκτυο να έχει εγκαταληφθεί μαζί με τους κατοίκους του και η εικόνα που ο σημερινός δρόμος δείχνει και παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν ζητάμε και δεν διεκδικούμε από την πολιτεία προνομιακή μεταχείριση για τις δικές μας περιοχές, όπως άλλωστε δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα προνομιακή μεταχείριση. Θέλουμε ίση και δίκαιη αντιμετώπιση για να μπορέσουν να δημιουργηθούν και στις δικές μας περιοχές ευκαιρίες για ανάπτυξη, πρόοδο και προοπτική. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών μας, που χαρακτηρίζονται από μέρη ιδιαίτερου φυσικού κάλους, την τεχνητή λίμνη των κρεμαστών, τον κοιμόμενο γίγαντα όπως τον έχουν αποκαλέσει και τις ευκαιρίες που δίνονται για την αξιοποίησή της, γεγονός άλλωστε που φαίνεται τα τελευταία χρόνια με τις δράσεις των 2 περιφερειών Στερεάς και Δυτικής Ελλάδος, είναι απολύτως αναγκαίο να συμπληρωθούν με ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο. Θέλω εδώ επίσης να αναφέρω το έπρακτο ενδιαφέρον που έδειξε αυτό το διάστημα τα τεχνικά επιμελητήρια Τελοκαρνανίας και Ανατολικής Στερεάς για τον δρόμο και τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία που πήρε το ΤΕΕ Τελοκαρνανίας, όπου ομάδα εργασίας του έχει ετοιμάσει πρόταση με σχέδια νέας χάραξης με σημαντική μείωση της απόστασης, του χρόνου και του κόστους της διαδρομής, και τα οποία όπως έχει ανακοινώσει θα τα παρουσιάσει τον επόμενο μήνα, συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου στο Αγρίνιο, παρουσία του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Στασινού. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συνδρομή του στη συνολική προσπάθεια και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, σήμερα με αφορμή τη συγκέντρωση που προκάλεσε το συντονιστικό όργανο και την πρόσκληση που απίθυνε προς τους θεσμικούς φορείς των 2 νομών και την οποία αποδέχτηκαν, παρευρίσκονται και στηρίζουν, δίνεται σε όλους μας μια δεύτερη ευκαιρία για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ξεπεράσουμε τις όποιες μικρές διαφορές ή διαφωνίες υπάρχουν και να προτάξουμε το συνολικό συμφέρον των περιοχών μας και των συμπατριωτών μας, γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι στον τόπο μας. Προτείνω δε να συσταθεί άμεσα μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των περιοχών μας και μαζί με μέλη του συντονιστικού οργάνου να ξεκινήσουν συναντήσεις με το Υπουργείο Υποδομών, μεταφέροντας το αίτημα όπως ακριβώς το αναδεικνύει το κάλεσμα της σημερινής μας συγκέντρωσης. Ναι, στον δρόμο Αγρίνιο-Καρπενήσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτή η συντονιστική, η οποία τώρα θα γίνουν τοποθετήσεις πάνω σε αυτό, θα πρέπει μεθαύριο να βρει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πιθανότατα θα έρθει για να γενιάσει τη νέα γέφυρα του Ευρύνου. Μαζί μας είναι από εκπροσώπους της Δημοτικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τραπεζιώτης, Δημοτική Σύμβολη Αντιπαράταξη του κ. Πιστιόλα, και ο πρόεδρος του Πανευρετανικού, ο κ. Λιούπρας. Επίσης, είναι εκπρόσωποι κινημάτων και πολιτών που αντιτίθονται στα αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά. Καλό στο βήμα το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ζαπάρα, για μια τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολλά συγχαρητήρια στην Επιτροπή
που δίνει έναν αγώνα, μία τεράστια μάχη για το αυτονόητο, για να σπάσει ο αποκλεισμός, η υστέρηση και η υποβάθμιση του νομού μας, για ένα έργο που θα έπρεπε να είχε γίνει χθες, αλλά το πολιτικό προσωπικό του νομού είναι για ακόμα μια φορά κατώτερο των περιστάσεων, γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα, δεν είναι στην προτεραιότητά τους η ανάπτυξη του νομού μας, δεν είναι στην προτεραιότητά τους τα οδικά δίκτυα του νομού μας, δεν είναι στην προτεραιότητά τους κάτι το οποίο θα φέρει ανάσα στο νομό. Και εμείς λοιπόν δεν πρέπει να τους έχουμε στην προτεραιότητά μας. Θα πρέπει να παλέψουμε, θα πρέπει να αγωνιστούμε για το αυτονόητο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Σημαντική πρωτοβουλία του ΤΕΕ να συνεχιστεί. Όλοι οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες, να διεκδικήσουμε έναν δρόμο και εύχομαι, να μην παραπεμφθεί στις καλένδες, αλλά να καταφέρουμε να τον οδηγήσουμε αυτόν τον δρόμο με τα αυτοκίνητά μας από το Πλατιγιάλι μέχρι το Καρπενήσι. Και δεν είναι επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν υπάρχουν οι πιστώσεις, δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Όταν η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα για άλλους οδικούς άξονες και ο δικός μας ο νομός δεν πρέπει να είναι συνεχώς ο φτωχός συγγενής. Για το Γιάννενα Κακαβιά, για την Καλαμάτα Μεθόνη, για το Καρπενήσι Λαμία υπάρχουν χρήματα. Για το δικό μας το δρόμο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χρήματα για το δικό μας το δρόμο. Για έναν δρόμο, που είναι σε ένα διευρωπαϊκό δίκτυο, οδικό δίκτυο, που θα σπάσει δύο νομούς από την απομόνωση, δύο νομούς που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ανθρωπογεωγραφικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά, τα πάντα, ο νομός Ετωλοκαρδανίας και ο νομός Ευρυτανίας. Θα πρέπει λοιπόν και μέσα στη Βουλή, με ερωτήσεις, με πιέσεις, με οχλήσεις, κυρίως όμως εκεί που ανασάνει η κοινωνία, να ανασένουμε κι εμείς και να δίνουμε τη μάχη καθημερινά για το αυτονόητο, για το αυτοπόδεικτο, για να μπορέσει κάποια στιγμή ο νομός Ετωλοκαρδανίας να βγει από το τέλμα σε μία περίοδο που δεν είναι το μόνο οξύ ζήτημα, σε μία περίοδο που ο νομός μας ολοένα και φθήνει και σε σχέση με τα νοσοκομεία και σε σχέση με το πανεπιστήμιο και σε σχέση με τα πρωτοδικεία και σε σχέση με τα οδικά δίκτυα, τις υποδομές. Αν θέλουμε λοιπόν όλοι μας, οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές, όσοι ασκούν εξουσία και κάνουν πολιτική, να μιλάνε για ανάπτυξη, βασική προϋπόθεση είναι οι υποδομές. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Εάν μιλάμε για ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να στηρίξουμε τις υποδομές μας, που είναι το βασικό, ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Θα είμαστε εδώ, δίπλα σας, έμπρακτα σε όσες, σε όλες τις διεκδικήσεις που θα κάνετε για να καταφέρουμε να σπάσουμε το νομό από έναν μεγάλο αποκλεισμό που το κεντρικό κράτος επιχειρεί τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Ερημή του λόγου, ξέχασα τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρόσωπο της Επιβουλής, τον κύριο Κωστακόπουλο, και επίσης τον κύριο Καλλίμορφο από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Λοιπόν, στο βήμα κύριε Στρακά. Αγαπητοί συνδημότες, καλημέρα. Θα πω μόνο κάποια νούμερα, έτσι πολύ χαρακτηριστικά, ημερομηνίες και πολύ χρονολογίες. 1995. Αποφασίζεται ότι το Πλατιγιάλι Καρπενήσι θα είναι στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 30 χρόνια σχεδόν μετά, 2025 κοντά, 30 χρόνια μετά λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ και διεκδικούμε στην ουσία αυτό που και το 1995 ορωματιζόμασταν και είπαμε ότι ξεκινάμε. Αυτό είναι κατάτια. Αυτό είναι κατάτια και δεν θα το επιτρέψουμε από κανένα. 2019, ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά είχε έρθει στην πόλη μας και τι είπε, ότι είναι προτεραιότητα το Αγρίνιο Καρπενήσι,
Το 2021 μας είπε ο κύριος Καραμαλής ότι είναι εθνικού επίπεδου, άρα αυτό το έργο είναι στις προτεραιότητες και εμείς εδώ κάτω πιστεύουμε ότι ένα που δεν δημοπρατείται το έργο και γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση ίσως. Για να μην λέμε πολλά πράγματα. Το 11 Δεκεμβρίου του 23 καταθέτω μία επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τον δρόμο Αγρίνιο-Καρπενής. Έρχεται και με απαντάει ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός. Το πρώτο που μου είπε, λέει, κυρία Σταρακά, για να έρθω να σας απαντήσω, λέει, έβαλα στο Google Map να δω πού είναι αυτό το τμήμα που μου λέτε, γιατί δεν το ήξερα. Και εμείς εδώ κάτω νομίζαμε ότι προχωράμε, ότι πάμε καλά κλπ. Και αφού έμαθα, λέει, που είναι αυτό το τμήμα, σας ενημερώνω, λέει, ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες, θα οριμάσουν, θα δούμε, αλλά δεν είναι και στις προτεραιότητές μας, προέχουν άλλα έργα που είναι ίσως πιο όρημα, που ίσως έχουν διεκδικηθεί με άλλο τρόπο, τέλος πάντων θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Κατάλαβα λοιπόν ότι το να κάνουμε μία επίκαιρη στη Βουλή δεν είναι σχεδόν τίποτα. Και αποφάσισα λοιπόν και ζήτησα ραντεβού με τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας λοιπόν, ο οποίος πραγματικά ήταν ευγενέστατος, στην ουσία μου είπε ότι για 3 χρόνια ξεχάστε οτιδήποτε μπορεί να γίνει με αυτό το έργο. Οι μελέτες του είναι πάρα πολύ πίσω και δεν ασχολούμαστε με αυτό. Και όταν τον ρώτησα, μα γιατί το Λαμία Καρπενήσι ήδη έχει δημοπρατηθεί και εκτελείται. Εμείς γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για μας. Θα το δούμε, ελάτε για ένα κομμάτι που αφορά το Πλατιγιάννη Αστακό, όταν τον ρώτησα συγκεκριμένα. Ελάτε, λέει, να το δούμε γιατί να επικαιροποιήσουμε τις μελέτες και να ξανάρθουμε. Έχουμε σε 10 μέρες πάλι συνάντηση, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι. Για το Αγρίνιο Καρπενήσι, καμία, μα καμία απολύτως κουβέντα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, κλείνω μου, σε εσάς, όλους εδώ, το κίνημα αυτό πολιτών, που κατάφερε να φέρει το δρόμο αυτό Αγρίνιο-Καρπενήσι στην ατζέντα των διεκδικήσεων. Από εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα. Όλοι εμείς που κατέχουμε μία θέση μέσα στην πολιτεία έχουμε υποχρέωση Δευτέρα το πρωί να είμαστε στο Υπουργείο Υποδομών. Τίποτα λιγότερο. Δεν μας ακούνε, δεν μας βλέπει κανείς. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας και λυπάμαι που εδώ δεν είναι και οι κυβερνητικοί βουλευτές, γιατί αυτοί, ξέρετε τι μου είπε ο κύριος Σταχιάος, και να είχα κάτι, λέει, να σας πω, δεν σας το λέω σε εσάς που είστε της αντιπολίτευσης, θα το ανακοινώσω, λέει, στους βουλευτές της κυβέρνησής μας. Μα συγγνώμη τώρα, πάμε να κάνουμε επικοινωνιακό παιχνίδι. Θα το ανακοινώσετε, κύριε Υπουργέ, σε εμάς που το διεκδικούμε και το δικαιούμαστε. Δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο. Η άποψή μου είναι, επειδή οι επιτροπές έχουμε ξανακάνει, δεν λειτουργήσαν. Σήμερα θα αποφασιστεί αυτό, απευθύνομαι στο κίνημα πολιτών, σήμερα θα αποφασιστεί και τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε στο Υπουργείο. Τίποτα λιγότερο. Και μία συνεχής διεκδίκηση. Καλό μας αγώνα και να είστε καλά. Σήμερα πρέπει να φύγουμε από εδώ με αποτέλεσμα. Γιατί πριν από 2 χρόνια δεν φύγαμε με κάποιο αποτέλεσμα. Στο βήμα καλό του Δήμαρχου Αγρινίου, τον κύριο Παπαναστασίου. Καλημέρα. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή του Εκλογικού Αγώνα για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Μπράβο σας, παιδιά. Και θέλω να πω ότι όλοι είμαστε δίπλα και συμπαραστεκόμαστε και θα πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά μετά. Επειδή όμως είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτική ταυτότητα, αλλά δεν έχει πολιτικές εξαρτήσεις. Θα τα πω λοιπόν όπως είναι ακριβώς. Αυτός ο δρόμος, όπως έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια, κανονικά. Δεν είναι εθνικό δίκτυο αυτό. Αυτό που λένε εθνική οδός Αγρινίου Καρπενησίου είναι μόνο ανέκδοτο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχει συμβεί λοιπόν στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων? Έχετε δίκιο ο Μίλτος που είπε ότι δεν έχουμε αντιπροσώπευση. Και θα σας πω γιατί. Θα ξεκινήσω από αλλού, από αυτό που είπα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο έργο που έγινε από το κράτος στο διευρυμένο Δήμο Αλληλεγγύη, των 1.247 τετραγωνικών χιλιόμετρων? Ψάχναμε. Κάποιος είπε το νοσοκομείο. Αν δε, το νοσοκομείο, ενώ ξεκίνησε να πληρώνεται από εθνικούς πόρους, πληρώθηκε τελικά από το περιφερειακό πρόγραμμα, το ΠΕΠ. Και γυρίσαμε τα χρήματα. Πρώτο λάθος της διακυβέρνησης Κατσιφάρα στην περιφέρεια. Δεύτερο λάθος. Η διπλή σύνδεση της Λευκάδος. 50 εκατομμύρια. Θυμάστε ότι είχα κάνει συνέντευξη τύπου και το είχα καταγγείλει. Και τι έγινε μετά? Πήγε ο κύριος Λίτρας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είπε μας δούλεψε ο Σπίρτζης. Μας είπε να πληρώσουμε εκείνο από το Περιφερειακό Πρόγραμμα και ότι θα έφτιαχνε μετά το Υπουργείο το Πλατιγιάλη Ιόνια. Το τμήμα δηλαδή αυτού του δρόμου. Αυτά συνέβαιναν διαχρονικά και συμβαίνουν. Και οι ευθύνες είναι όλων των κυβερνήσεων και όλων του πολιτικού συστήματος. Ξέρετε λοιπόν ποιο είναι το τελευταίο έργο που έγινε εδώ σε αυτή την περιοχή? Το δικακιστικό μέγαρο του Αγρινίου, από τον Αείμνη στο Σταμάτη. Για ψάξτε να δείτε. Για ψάξτε. Πόσα χρόνια είναι στην αφάνεια αυτός ο τόπος? Πόσα χρόνια είναι στην αφάνεια, πόσα χρόνια δεν έχει γίνει ένα έργο? Λοιπόν, επειδή τα παραμύθια τελείωσαν και επειδή όλοι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ανεξαρτήτως της πολιτικής μας ταυτότητας να μην έχουμε πολιτικές εξαρτήσεις και να πούμε μπροστά. Ναι, Πλατιγιάννη, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λαμία, το δικαιόμαστε και πρέπει να γίνει. Και όχι περισσότερα, αγώνας. Για να μπει προτεραιότητα πρέπει να το θέλουμε όλοι. Για να μπει προτεραιότητα πρέπει να ξεχάσουμε από ποιο πολιτικό χώρο κατάγεται ο καθένας. Και να πούμε ότι είμαστε Αγρινιώτες, είμαστε του Λακαρνάνες, το θέλουμε, το δικαιούμαστε, πρέπει να γίνει. Προχωράμε λοιπόν όλοι μαζί. Και εννοείται πρέπει να ακούσουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ο Δήμαρχος Αγράφου κ. Καρδαμπίκης. Καλημέρα και από μένα. Ερχόμενος από τα Άγραφα στο Αγρίνιο σήμερα δεν περίμενα να βρω τόσο κόσμο. Αυτός ο κόσμος δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, πραγματικά. Τώρα, όσον αφορά να πούμε τα πράγματα έτσι συγκεκριμένα, οι ευθύνες που αυτός ο δρόμος δεν προχώρησε είναι διαχρονικές ή είναι διακομματικές. Καθαρά πράγματα. Αλλά το τι δεν έγινε μέχρι σήμερα, αυτό πρέπει να το κάνουμε σήμερα. Πολιτικό προσωπικό στη στερεά Ελλάδα και στην περιφέρεια από εδώ πέρα είναι συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει να πάρουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εγώ αυτό που έχω να πω και από όση εμπειρία έχω και στην κεντρική πολιτική συγγνή υπηρέτησα με άλλο ρόλο τα προηγούμενα χρόνια, εδώ θέλει το συντονιστικό κάθε δύο μήνες, ίσως και πιο σύντομα, συνεδριάζει και κλιμακώνει τον αγώνα. Οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν μόνο όταν έχουν τον κόσμο απέναντι. Όταν έχουν τον κόσμο απέναντι, κάνουν ένα βήμα πίσω και ίσως να καταφέρουμε αυτά που δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε τόσα χρόνια. Σημαντικό είναι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στην Εντολοκαρνανία, γιατί αυτοί στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, να πάρουν ρόλο καθαρό, ξεκάθαρα. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση σήμερα, θα ήταν οι άλλοι κυβερνητικοί βουλευτές. Δεν πρέπει να τους έχουμε απόντες, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες. Όπως βγήκε ο Δήμαρχος του Αγρινίου, βγήκε μπροστά και η περιφέρεια, όπως το ξέρουν εδώ πέρα, να βγουν όλοι μπροστά που θέλουμε αυτόν τον δρόμο. Για μένα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι συντονιστική επιδίδη ψηφίσματα σε όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο και όλα αυτά, η επόμενη συνάντηση είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να ζητήσουμε να δούμε τον Πρωθυπουργό. Αν δεν μας κάνει δεκτός ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος που είναι σήμερα εδώ πέρα κι άλλοι τόσοι, να είμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Μόνο έτσι καταλαβαίνουμε οι κυβερνήσεις. Γιατί εδώ χαθήκαν μεγάλα στοιχήματα, όπως και για το δικό μου το Δήμο, όπως ξέρετε η παράκαμψη από την Ιωνία εδώ που δεν έχει. Γιατί εξυπηρετούσε και τα έγγραφα, αν γινόταν η παράκαμψη για το Αγρίνιο και άλλα πολλά. Έχει 7 βουλευτές ή 8 για το Λοκαρνανία. Πρέπει μαζί με τους αιρετούς να γίνουμε ένα σώμα, μια ψυχή, να παλέψουμε τα αυτονόητα. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Και επειδή πριν από λίγες μέρες μίλαγα με έναν περιφερειάρχη άλλης περιφέρειας μακρινής, του λέω: καλά, σε αυτό το χωριό δεν έχεις κάνει τίποτα. Μου λέει: 75% παίρνω και να μην κάνω τίποτα. Αν κάνω, θα πάρω λιγότερα.
αυτός μας βάλει λίγο προβληματισμό. Έχουμε μια δύναμη, έχουμε την ψήφο μας και έχουμε και τον κόσμο. Ο κόσμος δεν πειράζει να πάει απέναντι όταν δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο. Προσαγώ ξηρόμερο που μαζί θα δώσουμε τη μάχη και πιστεύω ότι κάνει και πολύ καλή δουλειά και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη να σας κούρασα. Ο Δήμαρχος Ξηρόμερο και ο Στρατοφυλάκης. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου να συγχαρώ το συντονιστικό, βασικά τους ενεργούς πολίτες για την πρωτοβουλία, για την ατζέντα που έχουν βάλει και το πλαίσιο το διεκδικητικό που πραγματικά είναι συγκινητική και η συμμετοχή του κόσμου σήμερα και συγχαρητήρια σε όλους εσάς που παρευρίσκεται. Δυστυχώς είμαστε στο έτος 2024 και μιλάμε για προσβασιμότητα, ανάπτυξη και οδική ασφάλεια σε δίκτυα, σε επαρχιακά και περιφερειακά δίκτυα. Νομίζω αυτό δεν τιμά τη χώρα. Δεν θα ψάξω να βρω τις ευθύνες, οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Είναι ένα θέμα που είναι πάνδημο, είναι υπερκομματικό και εννοείται ότι στις διεκδικήσεις όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ανεξαρτήτου κομματικής ταυτότητας, πολιτικής, παραταξιακής. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν εμείς σαν Δήμος Ξηρομέρου και εγώ προσωπικά σαν Δήμαρχος δηλώνουμε παρόν και νομίζω ότι αύριο το πρωί θα πρέπει να συντονιστούμε όλοι οι Δήμαρχοι με τις περιφέρειες και το πολιτικό προσωπικό των περιοχών των δύο περιφερειών για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, είμαστε δίπλα σας, αλλά νομίζω ότι αύριο το πρωί πρέπει να είμαστε στο Υπουργείο όλοι μαζί, οι Δήμαρχοι, οι Περιφερειάρχες και οι πολιτευτές των νομών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΤΕΕ, κύριος Λίνος Μπλέτσας. Καλημέρα και από μένα. Χαιρετίζω βεβαίως τη σημερινή συνάντηση. Σήμερα είμαι εδώ με διπλή ιδιότητα. Αφενός θα σας μιλήσω από τη μεριά της περιφέρειας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Βαρμάκης, είναι δίπλα μας. Θα προχωρήσουμε μαζί σας, με όλους τους πολίτες της Τουρακαρνανίας και της Βρετανίας. Θα πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις έχουμε ήδη συζητήσει και με τον άλλο περιφερειάρχη της Ανατολικής Θερεάς. Και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ανεξαρτήτου οποιασδήποτε άλλη κομματικής ή πολιτικής διάστασης. Σαν πρόεδρος του Τεχνικού Μιλητηρίου, τώρα να σας πω το εξής. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία σαν ένας φορέας, ο οποίος είμαστε ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και βεβαίως ο Επιστημονικός Φορέας των Μηχανικών. Κάναμε μια ομάδα εργασίας, έτσι ώστε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση για το πώς θα γίνει αυτός ο δρόμος. Ασχοληθήκαμε με τα τμήματα εκείνα για τα οποία δεν υπήρχαν μελέτες, δεν ασχοληθήκαμε με αυτά που είχαν μελέτες δηλαδή. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε, να έχουμε δηλαδή και την επιστημονική τεκμηρίωση και να έχουμε ακριβώς αυτό το μεγάλο εργαλείο σε αυτή μας την προσπάθεια. Να μην λέμε δηλαδή απλά ότι θέλουμε ένα δρόμο, αλλά να το τεκμηριώνουμε κιόλας επιστημονικά. Αυτή είναι η προσφορά του Τεχνικού Μιλητήριου, η οποία δίνεται στους πολίτες στο λαό της Τουρακαρνανίας. Καλή συνέχεια, καλή πορεία. Προφανώς συμμετέχουμε. Είμαστε απολύτως σύμφωνοι στο να γίνει επιτροπή αγώνα για αυτό το δρόμο. Στα πρότυπα ενδεχομένως και της Επιτροπής που είχε γίνει για την μη εκτροπή του αχαιολόγου, η οποία έχει επιτυχία μέχρι τώρα, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς και οι πολίτες των δύο νομών, της Τουρακαρνανίας και της Βρετανίας. Καλή συνέχεια, καλόν αγώνα. Πριν πάμε στο διατάφτα με τους παρόντες βουλευτές και δημάρχους, για ένα χαιρετισμό καλέσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Τσικριτζή. Καλημέρα και από μένα. Οι προλαγίσαντες καλύψαν όλα τα θέματα. Το Επιμελητήριο του Λακαρδανίας διαχρονικά είχε μέσα στα αιτήματά του το συγκεκριμένο οδικό άξονα και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή το θέμα αυτό, το τόσο σημαντικό για την Τουρακαρνανία αλλά και για την Ευρυτανία. Σας ευχαριστώ και καλόν αγώνα. Λοιπόν, επειδή έχουμε χρόνο λίγο και πρέπει να πάμε στο διατάφτα με τους δημάρχους και τους βουλευτές, εδώ πρέπει να φύγουμε ένα αποτέλεσμα. Αν θέλετε ένα πολύ γρήγορο χαιρετισμό εκπρόσωποι των φορέων, αν επειδή με καθίσουν. Ναι. Καλημέρα σας, Γιώργος Παπαναστασίου. Λεγόμαι, είμαι αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγρινίου.
Θα είμαι σύντομος. Το Αγρίνιο έχει 100.000 κατοίκους και είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δεν έχει τίποτα. Αν δείτε, οι άλλες πόλεις μικρότερου μεγέθους έχουν και πανεπιστήμια και δρόμους και εργοστάσια και στρατό. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Τυχαίνει να μεγάλωσα στο κέντρο της πόλης. Στην κεντρική πλατεία είναι το πατρικό μου σπίτι. Μισό αιώνα τώρα ακούω τα ίδια και τα ίδια. Υποσχέσεις, υποσχέσεις, υποσχέσεις. Δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την πόλη. Όπως είπε και ο ξαδερφός μου ο Δήμαρχος, τελευταίο έργο ήταν το δικαστικό μέγαρο. Σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε δικαστικό μέγαρο. Η πρότασή μου, γιατί ζητάει ο φίλος μου ο Λίνος προτάσεις, είναι επιτέλους να διαχωριστούμε. Οι φίλοι μας οι μεσολογίτες με το δίκιο τους μας μπλοκάρουν συνέχεια. Έχουν δίκιο. Η πρότασή μου είναι να γίνουν δύο νομοί, Ετωλίας και Ακαρνανίας, με έδρες αντίστοιχα το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, και να το προχωρήσω ακόμα περισσότερο, να πάρουμε και τη Λευκάδα και να γίνει η περιφέρεια δυτικής στερεάς Ελλάδας με έδαφος Αγρίνιο. Αυτό έχω να προτείνω. Ευχαριστώ. Ο κ. Σουστακόπουλος. Εκπροσωπώντας την παράταξή μου την αντιπολίτευση στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδος, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τους διοργανωτές αυτής της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, ως παράταξη, εννοείται ότι είμαστε εκεί και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ προσωπικά και η παράταξή μου δύο φορές προκαλέσαμε συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Μία φορά πριν δύο χρόνια και μία πρόσφατα που έγινε μία πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα είμαστε εδώ και θα βάζουμε πλάτη σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Θα είμαστε σύντομες τοποθετήσεις και στο αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους που μας βοήθησαν για τη σημερινή εκδήλωση, για την υλικοτεχνική υποδομή, τον κύριο Παπαθανασίου τα Τυροκομικά, τον κύριο Καπελάκη,